σε μια Ελλάδα όπου τα προβλήματα δημιουργούνται με γεωμετρική μέθοδο. Άλλο ένα εμφανίστηκε, το οποίο είναι κρυπτό, το είχαν περάσει από το 2014 χωρίς να λάβουμε γνώση εμείς, όλοι οι θεσμικοί, δηλαδή τη δημιουργία ενός σταθμού διοδίων στη Μέστη. Επειδή η δημοπράτηση έχει προχωρήσει και νομικά είναι σχεδόν αδύνατο τώρα να γίνει αυτή η τροποποίηση, με την αντικατάσταση, με την πρόταση αντικατάστασης προς τον ανάδοχο, ανάδοχη εταιρεία, η οποία θα πάρει για ένα κομμάτι ψωμί, η Ρίας του Εμπαρόδου, την Εγνατία Οδό, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε την αλλαγή της Μέστης με τους κήπους, με τα σύνορα. Γιατί εάν δεν δώσεις αυτόν ο οποίος αδιφάγα προσπαθεί να πάρει με κέρδος, μόνο έχοντας στόχο αυτό που θέλει, νομίζω ότι εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αδύνατο να λειτουργήσουμε και να αντισταθούμε. Με την αλλαγή όμως του σταθμού διοδίων στους κήπους αντί για τη Μέστη, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα το δούμε λοιπόν συνολικά θεσμικά αυτό, πηγαίνοντας και εκεί που πρέπει, στον αρμόδιο υπουργό και όπου αλλού χρειαστεί, προκειμένου να το τροποποιήσουμε τουλάχιστον, αν όχι να το εξαφανίσουμε.